Η ενημέρωση γίνεται σε αυτό το θέμα, τόσο καλύτερα αποτελέσματα έχουμε. Σε γενικές γραμμές, επειδή παρακολουθούμε και από άλλους δήμους και από άλλες περιοχές, αλλά και στο νομό το δικό μας, εδώ η Σπάρτη είναι σε καλή έτσι, κατάσταση, ευαισθητοποιημένος και είναι πραγματικά και αξίζει ένας έπαινος στους συμπολίτες μας. Και τα σχολεία και έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και πάει καλά η ανακύκλωση. Όσο λοιπόν έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και όσο μπορεί να βοηθήσουμε σε αυτό, γιατί εκεί γίνεται το πρόβλημα. Δεν γίνεται ούτε με τους δαιματοποιητές, εξάλλου προσωρινή λύση είναι, ούτε με τίποτε άλλο. Τα χιτά καταργούνται, προχωράει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμη και σε λίγο και το χιτί και τα υπολείμματα τελικά θα ξεπεραστούν. Η διαλογή στην πηγή και η καλύτερη τέτοια λύση. Και το θέμα αυτό που εισηγούμαστε βοηθάει σε αυτή την κατεύθυνση. Θέματος, κύριε Κουτσόγιου. Ναι, ο κύριος Κερμπέτς προηγείται. Α, εντάξει, όχι, δεν θέλω να πω. Λοιπόν, καταρχάς όσον αφορά το θέμα της ανταποδοτικής ανακύκλωσης, θα πρέπει να, νομίζω συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει να το υλοποιήσουμε ως Δήμος. Ένα αντίστοιχο, για το έχω δει και μου, είναι πολύ καλέσθητο, βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Λεωφόρου Αλεξάνδρας και Λεωφόρου Κηφισίας. Είναι ένα πολύ καλέσθητο και εκείνο είναι και πολύ μεγάλο. Εντάξει, έχει πολλά όλα τα ίδια. Είναι και πολύ μεγάλο. Παρά τα αυτά, είναι ένα καλέσθητο έτσι, σαν κουτί μεγάλο με και διάφορες υποδοχές για τα υλικά. Και περνάει και μηνύματα ευαισθητοποίησης. Λοιπόν, νομίζω ότι ένα θέμα το οποίο πρέπει να συζητήσουμε, επειδή αυτά είναι και σε διάφορα μεγέθη και μπορούμε να τα μοιράσουμε ανάλογα με την περιοχή που θα τοποθετηθεί, ένα θέμα πρέπει να μιλήσουμε είναι το πού θα τοποθετηθούν αυτά. Και έχω μια πρόταση για μέσα στα σχολεία, οπωσδήποτε, τα οποία ανακυκλώνει χαρτί και τα τενεκεδάκια εκεί, το αλουμίνιο. Δηλαδή να κάνουμε μια τέτοια χωροθέτηση έξω από σούπερ μάρκετ, να είναι πολλά και μικρά διάσπαρτα ανάλογα με το τι υλικά διαχειρίζονται. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι και να δούμε με ποιο τρόπο θα τοποθετηθούν. Γιατί εκεί έγινε και η επιτυχία του εγχειρήματος. Άμα τα βάλουμε ατάκτως και ως έτυχε, δεν θα έχουμε επιτυχία. Απλά. Το δεύτερο, όσον αφορά, θα πρέπει να κάνω μια αναφορά σε αυτά που υπόθηκα. Για μια φορά ακόμα επαληθεύεται ο σοφός λαός που λέει ότι όταν στο ποτάμι τσακώνονται τα βουβάλια, την πληρώνουν τα βατράχια. Και τα βουβάλια, εν προκειμένου, είναι η κεντρική εξουσία, η περιφέρεια και η γενική γραμματεία και οι φαρισαίοι. Και εμείς πράγματι έχουμε την αρμοδιότητα να ενημερώσουμε τους κατοίκους, έχουμε δηλαδή να βγάλουμε το φίδι από τρύπα. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να παρακούσουμε σε δικαστική απόφαση, αλλά παρά τα αυτά πρέπει και αυτό να είναι κάτι που μας ενώνει, γιατί πάντα κινηθήκαμε στα πλαίσια των δυνατοτήτων που μας έδινε η κεντρική εξουσία. Όταν έρχονται δικαστικές αποφάσεις, τα δεδομένα μπορεί να μην αλλάζουν άρδιν, μπορεί να τροποποιούνται, αλλά παρά τα αυτά η εμπειρία μας σε αυτό το τραπέζι λέει ότι προσαρμοζόμαστε και προσπαθούμε να ελεγχθούμε για το καλό της πόλεως. Γιατί πράγματι είχε δίκιο ο κύριος Πλώτας που είπε ότι θα έχουμε αναταραχές και εκρήξεις και μαύρες σημαίες. Και βέβαια δεν θα έχουμε μόνο μαύρες σημαίες αν τοποθετηθεί ο δερματοποιητής, θα έχουμε μαύρες σημαίες και αν δεν τοποθετηθεί ο δερματοποιητής. Γιατί θα έχουμε σαν αποτέλεσμα το απευκταίο που είναι η Σπάρτη να γίνει γήθιο. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση η πόλη θα είναι χαμένη, είτε στη μία είτε στην άλλη, και αυτός ο λόγος και μόνο πρέπει να μας ενώνει και πράγματι να ξανάρθει σαν θέμα, αν έχουν αλλάξει κάποια δεδομένα, και να βρούμε μια λύση η οποία θα είναι προς το συμφέρον όλων. Δεν νομίζω ότι είναι διαφορετικά τα συμφέροντα του Σπαρτιάτη που μένει μέσα στη πλατεία και του Σπαρτιάτη που μένει στο Αφισού. Όλοι έχουμε τα ίδια συμφέροντα και έχουμε και τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις. Να το δούμε από κοινού και πάλι. Τώρα έχουν κατασταλάξει τα πράγματα. Γνωρίζουμε τι γίνεται, τι μπορούμε να κάνουμε και πού οδηγούμαστε. Άλλα μπορούμε να τα αποφύγουμε, άλλα δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Και υπό αυτή τη λογική και υπό αυτό το καθεστώς πρέπει να συζητήσουμε και όχι να λέμε τι έκανε ο ένας και τι έκανε ο άλλος. Και λάθη γίνανε και σωστά γίνανε από εκεί και πέρα σήμερα τι κάνουμε. 16 Ιουλίου είναι τελειωμένο, αρχίζουν τα πρόστιμα. Σε εποχές που περνάμε, όπως καταλαβαίνετε, το να μιλάμε και για πρόστιμα είναι κάτι που δεν το θέλει κανένας. Αυτό ήθελα. Ο κύριος Κουτσόγιωργας. Και εγώ απλώς θέλω να συμπληρώσω αυτά που είπα από στόλης ως προς το θέμα και τώρα των μπλε κάδων που έχουν τοποθετηθεί, πρέπει να γίνει πάλι ανακατανομή. Γιατί υπάρχει ένας μπλε κάδος
και τρεις από τους άλλους και τα ρίχνουν τα, αυτά που είναι για τον μπλε κάδο, τα ρίχνουν στους άλλους, δηλαδή στον κεντρικό δρόμο Παλαιολόγου συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και σε άλλους. Δηλαδή να γίνει πάλι μια κατανομή, να δούνε πού είναι τα περισσότερα για τους μπλε κάδους και να μεταφέρουν τους μπλε κάδους εκεί πέρα. Και το άλλο που είναι σημαντικό, γιατί μοιραία θα έρθει, ο δεματοποιητής για να λειτουργήσει περίπου για 2 χρόνια και με το ό,τι έχουμε εμείς σήμερα σαν σύνδεσμος, θέλει περίπου 8 στρέμματα. 8 στρέμματα για 2 χρόνια. Πιστεύω ότι πρέπει να βρούμε και μια εναλλακτική λύση, γιατί αυτή η λύση αν τελεσυνδικήσει δεν γίνεται τίποτα. Μήπως στραφούμε σε μια άλλη περιοχή με 8 στρέμματα, με μια περιβαλλοντολογική μελέτη ανάλογη, να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα. Δεν είναι μεγάλη η έκταση δηλαδή, αλλά μπορούμε να τη λύσουμε και έτσι. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κορίνης. Ερμένη Μιχάλης και ο κύριος Κρεπέτης. Με τη μόνη διαφορά που στόχευε για τους χώρους που πρέπει να τοποθετηθούν, ξέρετε ότι θέλει ηλεκτρική παροχή. Πρέπει να ασφαλίσουμε αυτό. Δεν είναι εύκολο. Θέλει να παρέχει ασφάλεια. Και ειδικά στη σχολεία. Και εδώ βέβαια όπου πάει, πρέπει να προβλέψουμε, δηλαδή πρέπει να νοιαστούμε λίγο νωρίτερα να το εφαρμόσουμε. Εγώ νομίζω ότι έκλεισε ο κύκλος, έκλεισε το θέμα. Ψηφίζουμε για τη σύμβαση, ναι, ωστόσο για το χώρο δεν μπορούμε να πάρουμε απόφαση εμείς αυτή τη στιγμή, γιατί πρέπει να γίνει εισήγηση από την τεχνική υπηρεσία και από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο που θα μπει και να έρθει σαν θέμα το επόμενο δημοτικό συμβούλιο. Όχι, δεν χρειάζεται να δει, δεν χρειάζεται να δει. Τι θέλει. Επειδή δεν γνωρίζουμε, κύριε Αργυτάκο, πόσα θα είναι αυτά τα μηχανήματα περίπου, όπως ξέρετε, πόσα θα χρειαστούμε, πόσα θα μας στείλουν. Α, μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Ομοφώνω στο Δημοτικό Συμβούλιο, ναι.